Μακρύ. Γεννήθηκε στο Βόλο. Αντλεί την καταγωγή της από το Πύλαιο, στο οποίο καταφεύγει για να δημιουργεί και να αναζωογονείται. Ζει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο όπου προσφέρει συμβουλευτική βοήθεια στην οικογένεια για προβλήματα σχέσεων μεταξύ των συζύγων, με τα παιδιά και με κάθε μέλος χωριστά. Έχει σπουδάσει κοινωνική εργασία και εφαρμοσμένη ψυχολογία στην Ελλάδα και στην Αμερική. Είναι πρωτοπόρο στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή κοινότητα στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση βοηθημάτων κατά των αρχιτεκτονικών εμποδίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας από άτομα με αναπηρία και εργάστηκε σε αυτό το αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε ιδρύτρια του Τμήματος Επαγγελματικής Αποκατάστασης στους υπολογιστές στο Χατζηπατέριο Ίδρυμα, καθώς και ιδρυτικό μέλος του Ιατρικού Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Αλφα Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Ίδρυσε τη Σχολή Γονέων στο Λεόντιο Λύκειο Πατησίων και καθιέρωσε τον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους μαθητές του Λυκείου στο ίδιο σχολείο. Είναι πολύ γνωστή από την 20ετή και πλέον ιδιαίτερα επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία της, καθώς και για το πρόσφατο συγγραφικό της έργο, αφού τα βιβλία της «Αγάπη με το ζόρι», «Γιατί σ' αγαπώ», «Φτάνει μόνο η αγάπη» και «Αφού αγαπιόμαστε γιατί δεν τα καταφέρνουμε» μπήκαν αμέσως στη λίστα των best sellers. Εμείς εδώ έχουμε πιάσει ήδη την κουβέντα με την πάρα πολύ αγαπημένη κυρία Τένια Μακρύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το πάρα πολύ ωραίο βίντεο που μου φτιάξατε. Σας άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά. Και βλέπω ότι εσείς είστε ακόμη καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, λέμε. Καλά πάμε. Μια χαρά. Βέβαια, βέβαια. Και τι ωραία αφιέρωση μου γράψατε. Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο της κυρίας Τένιας Μακρύ. Να είστε καλά. Είναι το τελευταίο βιβλίο. Είναι το 7ο κατά σειρά. Το 7ο. Ναι, το 7ο κατά σειρά. Και ετοιμάζεται ακόμη ένα το οποίο θα βγει το φθινόπωρο και βεβαίως και ένα άλλο το οποίο γράφω τώρα. Έχω δράση. Πολύ δράση. Μεγάλη. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη δράση. Και το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί ο τίτλος «Γιατί σ' αγαπώ»? Να σας πω πώς εμπνεύστηκα για αυτό το βιβλίο. Ναι. Εμπνεύστηκα από ένα γράμμα που είχα γράψει στον άνδρα μου πριν από κάμποσα χρόνια. Και όταν ήσασταν ελεύθεροι? Όχι, όταν ήμασταν παντρεμένοι. Ναι. Αλλά εκείνος βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής του και τελικά έφυγε, ναι, ταξίδεψε. Είχα λοιπόν ανάγκη τότε να του γράψω «Γιατί τον αγαπώ». Mm. Και του έγραψα λοιπόν ένα γράμμα και του έγραψα 39 «Γιατί σ' αγαπώ». Τώρα δεν ξέρω, βγήκανε 39, δεν νομίζω ότι είχε κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Αυτά λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε, ξαναβρήκα πάλι αυτό το γράμμα μέσα στα προσωπικά του ήδη και είπα ότι αυτό πρέπει να μου χτυπήσει κάποιο καμπανάκι να κάνω κάτι. Γιατί τουλάχιστον από αυτά τα 39 σ' αγαπώ, τα οποία τα γράφω εδώ στο βιβλίο και ζητάω από τον αναγνώστη μου να τα ενστερνιστεί και αν είναι να τα εκφράσει κιόλα στον άνθρωπό του, ήταν η δική μου η πορεία του εγκάμου βίου. Έτσι λοιπόν πήρα κάποια κεφάλαια από τη ζωή μου, το πώς εγώ τουλάχιστον χειρίστηκα τη ζωή μου, την έγκαμη ζωή μου, και τα καταγράφω εδώ, όχι σαν προσωπικά βιώματα, δεν έχει καμία σχέση, αλλά σαν κεφάλαια τα οποία θεώρησα σημαντικά, που στοιχειοθετούν το γάμο και τον εξισορροπούν. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να μιλήσεις για την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη. Την ονομάζω ακρογωνία ολίθους. Κερδίζεται όμως η εμπιστοσύνη. Αναφυσβήτητα. Αναφυσβήτητα. Και κερδίζεται γιατί εμπνέεται. Σίγουρα. Αν δεν σε εμπνεύσει κάποιος, ό,τι και να κάνει δεν γίνεται. Και όσο και να νομίζεις ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, ίσως η επομένη να είναι καλύτερη από μέρα, ας πούμε. Δηλαδή να ξημερώσει κάτι καλύτερο. Το περιμένεις αυτό. Το περιμένεις. Το περιμένεις αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά όμως βάλεις και όλη τη δική σου τη διάθεση και τη δύναμη αυτό να το κερδίσεις. Δεν θα σου δώσει κανείς εμπιστοσύνη αν δεν τον εμπνεύσεις. Άρα λοιπόν είναι μέλημα μέσα στο ζευγάρι αυτό. Ο ένας να εμπνέει την εμπιστοσύνη του άλλου. Ή πάλι στο βιβλίο μιλάω για επικοινωνία. Κάτι το οποίο είναι... Δεν ξέρουμε όταν μιλάμε για επικοινωνία τι λέμε. Κυρία Μακρύ, υπάρχει τώρα επικοινωνία? Τόσα ζευγάρια που συναντάτε εσείς, νεαρά ζευγάρια. Mm-hmm. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα? Είναι δύσκολες οι σχέσεις? Πάσχουν τα ζευγάρια από την επικοινωνία. Και πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Να σας πω. Πιο πολύ στην επικοινωνία. Τα ζευγάρια μονίμως μου παραπονιούνται ότι δεν επικοινωνούν ή έχουν χάσει τη σχέση γιατί δεν επικοινωνούν. Και όταν λέμε επικοινωνία, τι εννοούμε? Εννοούμε να σ' ακούω, όχι να μιλάω. Όταν μιλάμε, κάνουμε διάλογο.
που σημαίνει ότι μου λες την άποψή σου, σου λέω εγώ τη δική μου και έτσι μπορούμε να λύσουμε ένα θέμα. Στην επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι, τα θέματα λύνονται με το διάλογο. Ναι, έρχεται το χαράτσι να το πληρώσουμε. Ποιος θα πάει τα παιδιά στο σχολείο σήμερα το πρωί. Ναι, αφού το κάνουμε μέσα από διάλογο. Πρέπει να υπάρχει πέρα από το διάλογο, να υπάρχει σύμπνοια, να υπάρχει ένα σεβασμός. Αναμφισβήτητα, που ξεκινήσαμε από την αρχή, η εμπιστοσύνη. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σε ακούσω, για να σε καταλάβω, για να σε μάθω. Να μου δώσεις την ευκαιρία να μπω λίγο μέσα στα παπούτσια σου να σε καταλάβω. Αλλιώτικα δεν μπορούμε δυο μας να συνυπάρξουμε. Δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, εγώ στη θέση σου θα έκανα αυτό. Βεβαίως, η ελευθερία αυτό σημαίνει. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι θα πάρω εσένα να σε βάλω στο δικό μου καλούπι. Δεν γίνεται. Να σε πλάσω όπως θέλω εγώ. Όχι. Γιατί η ευτυχία μου δεν είναι αποτέλεσμα της στάσης τη δική σου απέναντί μου. Είναι κάτι το οποίο φτιάχνουμε οι δυο μας από αυτό που έχουμε μάθει ο ένας για τον άλλον. Είναι μια μάστιγα, πιστεύετε, αυτή δηλαδή, που ταλανίζει έτσι περισσότερο τα ζευγάρια. Mm-hmm. Τα ζευγάρια στο να μην μπορούν να επικοινωνούν. Δηλαδή, ακόμα αν θέλετε και, κυρία Μακρύ, και για τα τηλεοπτικά ζευγάρια, τα πολύ γνωστά τηλεοπτικά ζευγάρια, ας πούμε. Mm-hmm. Ο Γιώργος και η Φέη, ο Πέτρος και η Τζέννη. Mm-hmm. Γνωστά ζευγάρια. Πώς είναι μαζί, τα φώτα τους δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση τους, πιστεύετε εσείς? Έχω την εντύπωση ότι αν το δουν ως επάγγελμα, είναι ξεκαθαρισμένο. Αν όμως το δούνε σαν ένα εφαλτήριο να ανέβουνε και να επιδείξει ο ένας λίγο πιο μακριά από τον άλλον, τότε νομίζω ακριβώς ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Που αυτό συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια, όχι μόνο σε αυτά τα οποία εκτίθενται, γιατί τώρα μιλάμε για ζευγάρια τα οποία έχουν μια ευρύτερη έκθεση, έτσι. Και η κάθε της κίνηση, η κάθε τους κουβέντα σχολιάζεται. Άρα βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οι καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι έτσι έχουν μια βατή καθημερινή σχέση. Άρα είναι πιο δύσκολο, δεν είναι πιο δύσκολο. Για εκείνους είναι δύσκολο. Και γιατί νομίζω... έχουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουν πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσουν. Βεβαίως, έχουν και πολλά μέτωπα και εάν αρχίσουν να υπολογίζουν την κάθε κουβέντα που λέγεται και γιατί ελέγχθη αυτό και γιατί ελέγχθη το άλλο, πρέπει να πούμε ότι παίζει το ρόλο αυτό που παίζει το σόι σε ένα άσημο ζευγάρι. Γιατί εδώ στο βιβλίο γράφω τι ρόλο παίζουν οι τρίτοι στη ζωή μας. Ο τρίτος είναι καταρχήν το παιδί μας το οποίο έρχεται. Και είναι το πρώτο επίσημο διαζύγιο που παίρνει το ζευγάρι όταν γεννιέται το παιδί. Με το δεύτερο ή τρίτο παιδί η απόσταση του ζευγαριού μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Και αν αυτό το ζευγάρι δεν το καταλαβαίνει, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Αυτό συμβαίνει αν το επιτρέψουν και οι δύο. Βεβαίως. Αν όμως το ξεκαθαρίσουν αρχής εξ αρχής, όπως είπατε τώρα χαρακτηριστικά με τα τηλεοπτικά mm-hmm. ζευγάρια, ας πούμε, αν ξεκαθαρίσουν τους ρόλους και πούνε ότι εγώ αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο, αυτός είναι ο δικός μου ρόλος, αυτός είναι ο δικός σου. Βεβαίως. Και αλλά υπάρχει σύμπνοια των πραγμάτων και υπάρχει ισορροπία, τότε είναι όλα μια χαρά. Άρα πού ερχόμαστε πάλι, στην επικοινωνία. Ναι, πάλι ερχόμαστε όλα, ναι. Στην επικοινωνία. Ο κοινός παρανομαστής. Έτσι, μπράβο. Βλέπετε τα ζευγάρια υποφέρουν πάρα πολύ διότι ο ένας προσπαθεί να εξουσιάσει τον άλλον. Προσπαθεί να ελέγξει τον άλλον. Και το σημαντικότερο ακόμη που πρέπει να σας πω ότι σπάει κόκαλα μέσα στο ζευγάρι είναι όταν ασκείς κριτική πια στον άλλον. Αυτό. Έτσι, ναι. Ποιο σου δίνει τη δύναμη αυτή να με χαρακτηρίσεις? Συμβουλευτικό κομμάτι, ναι. Νομίζω ότι είναι επιτρεπτό. Δηλαδή να ακούς τον άλλον. Τι μπορεί να σε συμβουλεύει. Όχι, όχι. Ή χωρίς να έχει διάθεση να σε επικρίνει για τις αποφάσεις σου, για τη διάθεσή σου, για τις επιλογές σου. Ακριβώς. Να συμπαραστέκεται. Έτσι, βέβαια. Μετά, βλέπετε ότι μιλάμε πάρα πολύ το πόσο σημαντική σημασία παίζει η ερωτική σχέση του ζευγαριού. Η οποία πρέπει να σας πω ότι πάσχει σήμερα. Τα ζευγάρια δεν κάνουν έρωτα. Τα ζευγάρια δεν ευχαριστιούνται την ύπαρξή τους ως εραστές. Κύριε Μακρύ, πάσχει αυτό. Για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ ζευγαριών, ποια είναι η δική σας συγγνώμη? Κοίταξε. Μπορούν να συνυπάρξουν, μπορούν να συμβιώσουν, να μπορέσει να είναι πιο υγιείς οι σχέσεις? Και είναι πολλές, είναι αρκετές οι επώνυμες και οι επώνυμοι. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο λέμε ότι αν το ζευγάρι έχει μία απόσταση 5 ετών, άρα που είναι μέσα στο ίδιο, στην ίδια γενιά, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Εάν τα πράγματα μεγαλώσουν, τότε το ζευγάρι μπορεί να έχει επιτυχία στη συνύπαρξή του μόνο όταν ξέρει τις δυσκολίες. Δηλαδή, τι
Τι σημαίνει αυτό? Ο μεγαλύτερος ή η μεγαλύτερη ηλικιακά να γνωρίζει που βαδίζει. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Αν λοιπόν συγχρονίσουμε το βήμα μας, εσύ κάνεις λιγάκι πιο αργά βήματα και εγώ πιο γρήγορα για να σε φτάσω, τότε θα έχουμε μία αρμονία. Αν όμως εσύ περιμένεις πάλι να με βάλεις το δικό σου καλούπι, να με τραβήξεις για να έχω την εμπειρία ή να υποταχτώ στις δικές σου τις εμπειρίες χωρίς να τις ζήσω, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Καταλήγουμε όμως, κυρία Μακρύ, να πούμε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Και ευτυχώς. Γιατί τότε θα είχα χάσει κάθε ελπίδα εγώ να ερωτευτώ πάλι από την αρχή. Έτσι ακριβώς. Μα να τα λέμε και αυτά, γιατί σαν τον έρωτα δεν υπάρχει. Όχι. Τώρα, ό,τι και να λέμε, σίγουρα όταν δύο άτομα. Μπορεί να υπάρχει διαφορά ηλικίας, ένα χάσμα γενεών, όπως το λέτε και το αποκαλείτε εσείς. Αν όμως δεν είναι ερωτευμένα μαζί, δηλαδή αν δεν ζήσουν αυτόν τον έρωτα, αυτή την αγάπη, ό,τι και να λέμε εμείς τώρα, νομίζω ότι είναι περιττό. Και ξέρετε τι κάνει ο έρωτας. Ο έρωτας, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι δεν βαστάει παραπάνω από δύο χρόνια μέσα στο γάμο, εάν δεν τον ποτίζεις. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την ξέρουμε. Αν λοιπόν τον ποτίζεις τον έρωτα, θα υπάρχει. Αν όμως τον αφήσεις σε μια δική του δύναμη, πρέπει να σας πω ότι όπως όταν σταματήσεις τη μηχανή, ένα αυτοκίνητο θα πάει, μετά κάποια στιγμή θα σταματήσει. Ή όπως δεν ποτίζεις τη γλάστρα, το λουλούδι. Ακριβώς. Έτσι όπως πάει. Θα μαραθεί. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν ο έρωτας είναι η τροφοδότος δύναμης μέσα στο ζευγάρι. Τροφοδοτεί το ζευγάρι. Τροφοδοτεί τη σχέση. Και τι είναι αυτό? Είναι ότι σου δημιουργεί μια μαγεία. Ναι. Μια μαγεία για το ποιος είναι ο άλλος. Όταν είμαστε στην εποχή του έρωτα, ο άλλος είναι καταπληκτικός, ιδανικός, περίφημος. Εμείς, οι ωραιότερες γυναίκες του κόσμου, το καταπληκτικότερο κορμί, με την πιο ωραία μυρουδιά σώματος. Καθώς περνάει όμως ο καιρός, και αυτό γίνεται μια συνήθεια, εάν αυτό δεν το φροντίζουμε να το ανανεώνουμε. Σίγουρα θα μας αφήσει, έτσι. Θα μας αφήσει. Άρα λοιπόν, ο έρωτας μπορεί να πεθαίνει μέσα στο γάμο, γι' αυτό λένε ο γάμος πεθαίνει. Ο έρωτας πεθαίνει το γάμο. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι, αυτό. Όχι. Αλλά βεβαίως, αν τον εγκαταλείψεις, βέβαια θα σε αφήσει. Ό,τι εγκαταλείπεις, εγκαταλείπει. Ο έρωτας λοιπόν σου δημιουργεί ένα μύθο. Σου δημιουργεί μια κατάσταση τέτοια που να νιώθεις ότι η ζωή είναι όμορφη και ο άνθρωπος με τον οποίο τελικά είπες το ναι κάποια στιγμή παραμένει να είναι ο αγαπημένος πρίγκιπας του λευκού σου άλογου που ήρθε και σε πήρε. Τι ωραία που τα λέτε, κυρία Μακρύ. Και βεβαίως και για τον άντρα ή η πριγκίπισσα της ζωής του, η κυρά. Οπότε το συγκεκριμένο βιβλίο της κυρίας Τένιας Μακρύ, που είναι πάρα πολύ ωραίο, με όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία που λέτε, είναι πραγματικά, πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο, πραγματεύεται πώς μπορεί να υπάρχει ένας ευτυχισμένος και ένας αρμονικός γάμος. Αυτά τα μυστικά του γάμου. Και όποιος θέλει σήμερα έτσι να έρθει να κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο, θα είμαι σε 7 η ώρα στον Ιαννό, να έρθει από κοντά, να μιλήσουμε, να μου πει αν έχει τα δικά του ερωτηματικά, τις δικές του ανησυχίες και να μην κάνουμε, όχι παρουσίαση βιβλίου, αλλά κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αλλά τι άλλο είπαμε, ότι θα δώσουμε και στις τηλεθεάτριες 10 βιβλία. 10 βιβλία με όλη μου την καρδιά. Με όλη μου την καρδιά. Εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε σε αυτό το φιλόξενο χώρο. Είναι δυνατόν, μεγάλη μας τιμή. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε πολύ ωραίο καλοκαίρι. Τελειώνετε και εσείς σε λίγο. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και με το καλό στην καινούργια σεζόν. Και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα, καλό ταξίδι και το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και να συνεχίσετε έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες και πάρα πολύ σημαντικές και ενθαρρυντικές αυτές οι συμβουλές που δίνετε για να υπάρχει όντως ένας αρμονικός και υγιής γάμος. Ο οποίος περνάει πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Θέλουμε υπομονή. Είναι στη γενικότερη και γι' αυτό έτσι. Εγώ νιώθω σαν στουρνάρας του γάμου, τι να σας πω, παρόλο που και αυτός καθαρέθηκε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Μακρύ.